Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή είσαμε στην πόλη της Πρέβλας φιλοξενούμε την υποψήφια βουλευτή Νομότερο Καρνανίας, την κυρία Νίκη Φούντα. Μεγάλη τιμή που βρέθηκε στην πόλη της Πρέβλας. Νίκη, σου εύχομαι καλή επιτυχία από την οργάνωση του Μαχαιρικής Επιτροπής. Με πολύ μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω και το ψηφοδέλτιο της Νίκης της 17ης Ιουνίου που αποτελείται από την επικεφαλή στον κύριο Μιλτιάδη Παπά, τον κύριο Σορδάτο Γεράσιμο, την κυρία Χαρά Ζαράν που δεν βρίσκεται εδώ για επαγγελματικούς λόγους και τον κύριο Χαράλα Πεπόνη που μας έδωσε και ένα μήνυμα. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι στην Πρέβεζα αυτή τις μέρες. Εξακολουθώ όμως με όλες μου τις δυνάμεις να δίνω τη μάχη με τη δημοκρατική αριστερά σταθερά και αταλάντευτα. Προχωράμε με αισιοδοξία στην εκλογική μάχη. Μετά τις 6 Μαΐου, ο ελληνικός λαός αξιολόγησε συμπεριφορές και μέτρησε συνέπεια λόγων και έργων. Την αξιοπιστία κάθε πολιτικής δύναμης. Ο ελληνικός λαός είδε να καταρρέουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα οι δύο βασικές γραμμές με τις οποίες έφτασαν στις κάλπες Πασόκ και Νουδού. Η πιστή μέχρι κεραίας εφαρμογή του μνημονίου οδήγησε σε συρρήγνωση στη Νέα Δημοκρατία και σε συντριβή το Πασόκ, τους υπαίτιους για την κατάσταση της χώρας. Η μονομερής καταγγελία του μνημονίου και οι ανέξοδες υποσχέσεις οδηγούν σε συνεχείς αντιφάσεις και σκορπίζουν σύγχυση και ανασφάλεια στο λαό. Τώρα η αγωνία των πολιτών για την επόμενη μέρα, η όξυνση της κρίσης από το μνημόνιο και την παρακτική ακυβερνησία αναγκάζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση απάντη στους ρεαλιστικούς στόχους που η δημοκρατική αριστερά έχει θέσει. Από την αρχή, παραμονή της χώρας στο ευρώ και σταδιακή απαγκίστρωση από τις δυσμενείς επιπτώσεις του μνημονίου. Τώρα που οι άλλοι έρχονται στα λόγια μας, οι πολίτες μας εμπιστεύονται όλο και περισσότερο. Εμείς δεν οδηγήσαμε τους πολίτες σε παθητική στάση, ούτε τους καλλιεργήσαμε ψευδεστήσεις. Τους είπαμε την αλήθεια, γι' αυτό την 17η Ιούνιου ζητάμε ισχυρή δημοκρατική αριστερά για μια προοδευτική κυβέρνηση. Το λόγο είναι η συντρόφισσα η κυρία Φούντα. Καλησπέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στην Πρέβεζα. Στα τελικά χρόνια έρχομαι εδώ σχεδόν κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω 5 λόγια για τη δημοκρατική αριστερά. Αφού ο Κουβέλης παρουσίασε χτες ένα πολύ περιστατωμένο πρόγραμμα, ουσιαστικά ήταν οι θέσεις μας, οι προγραμματικές μας δηλώσεις και θέσεις που υπήρχαν και πριν τις εκλογές της 6 Μαΐου. Ουσιαστικά οι 7 θέσεις έχουν να κάνουν με όλα όσα θέλουμε να γίνουμε στον τόπο μας και όχι μόνο όσα θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι αυτό που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο γιατί έχουμε στραφεί πάρα πολύ στην οικονομία. Η οικονομία είναι ένας βραχνάς αυτή τη στιγμή και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι με αμοιβές υποχωρήσεις, με αίσθημα εθνικής, να βάλουμε να προτάξουμε την εθνική ασφάλεια για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο καλύτερο μπορούμε για να περισσώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε αυτόν τον τόπο. Μήπως από του χρόνου ή μέσα σε 2-3 χρόνια μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και να περιφερθούμε από την ύφεση. Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κώστας Κουβέλης είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Είναι τα 7 σημεία που έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές αλλαγές που θέλουν να γίνουν στο εσωτερικό της χώρας, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική μας, όσα έχουν να κάνουν με τη μεταναστευτική πολιτική μας, όσα έχουν να κάνουν με αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε, τονίζοντας τον αριστερό τρόπο σκέψης και την απαγκίστρωση από το μνημόνιο και τους αφεκτείς όρους που έχουν επιβάλει τα δύο τέλος μεγάλα κόμματα στον ελληνικό λαό. Ζητάμε εντολή για λύση, ζητάμε να μας δώσει ο λαός τη δύναμη να συμμετέχουμε σε κυβερνητική λύση για τον τόπο και πιστεύω ότι μέσα από όλες αυτές τις προτάσεις και όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει ο Φώτης Κουβέλης όλες αυτές τις μέρες απέδειξε ότι το αξίζουν. Ότι είμαστε η σοβαρή και συνειδητή πρόταση για τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Ευχαριστώ πολύ να καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου την Νίκη, τη χαρά που μας έδωσε να είναι κοντά μας σήμερα. Πιστεύουμε ότι οι εκλογές της 17 Ιούνιου θα μας δώσουν τη θέση αυτή ώστε να παίξει η δημοκρατική αριστερά έναν ουσιαστικό ρόλο, να είμαστε ο τρίτος πόλος εξουσίας, όπως είπε και ο πρόεδρος του Φώτης Κουβέλης, και μέσα από αυτή τη θέση
να χαράξουμε μια νέα στρατηγική, μια νέα πολιτική που να φέρει μια ελπίδα για τον τόπο μας, που πραγματικά τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Θα αναμένουμε τις δικές σας ερωτήσεις για να τοποθετηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σούρδη, αν και δεν είναι υποψήφια, θα μας πει και αυτήν δύο λόγια. Νομίζω ότι φτάνει πλέον ο χρόνος που θα πρέπει η χώρα να αποκτήσει μια κυβέρνηση και με την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση αυτή θα είναι μια κυβέρνηση υπευθυνότητας, γιατί με κραυγές και με συνθήματα η κυβέρνηση δεν γίνεται. Όλοι θα πρέπει να δούμε το εφικτό και με βάση σταθερές προγραμματικές δηλώσεις, όσοι θα θελήσουν να συμμετέχουν, γιατί αποκλείεται, όπως φαίνεται, να υπάρχει κάποια αυτοδυναμία από κάποιο κόμμα, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε και αισιοδοξώ ότι θα πάμε καλά. Κύριε Σορδάτος. Σήμερα είναι Τρίτη. Είναι 5 μέρες πριν τις νέες εκλογές. Ο τόπος οδηγείται για δεύτερη φορά μέσα σε το λιγότερο από 2 μήνες στις κάλπες. Με το νου στραμμένο στις κάλπες, ένας λαός ολόκληρος με βάρη που συσσωρεύονται σε όλους τους τομείς της ζωής του, είτε είναι η οικονομία, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι η υγεία αυτή την περίοδο, θα προσπαθήσουν όλοι να βγάλουν το κόμμα τους όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη δύναμη. Σαν Δημοκρατική Αριστερά, εκείνο που λέμε εμείς, είναι να δώσουν μια μεγαλύτερη δύναμη στη Δημοκρατική Αριστερά για να μπορέσουμε να παίξουμε ένα μεγαλύτερο ρόλο από εκείνο που είχαμε στις 6 Μαΐου. Δεν αντέχει πλέον ο τόπος μια χώρα να περιπλανιέται χωρίς κυβέρνηση ή και μια χώρα η οποία να γυρίσει πάλι πίσω σε πολιτικές των 30 και 40 ετών που είχαμε, μια χώρα χωρίς όραμα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς πηξίδα. Καλούμε λοιπόν το λαό να έρθει κοντά μας στις 17 Ιουνίου να ψηφίσει Δημοκρατική Αριστερά, γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε και όραμα για τη χώρα, έχουμε ιδέες, έχουμε θέσεις, έχουμε προτάσεις και έχουμε λύσεις για τα πάσα ανάγκη. Γι' αυτό θα έλεγα στις 17 Ιουνίου να ψηφίσουν Δημοκρατική Αριστερά. Οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει. Έθεσε τον εκλογικό στόχο της Δημοκρατικής Αριστεράς ζητώντας την τρίτη διερευνητική εκλογική εκδοχή. Αυτός είναι ένας θεμητός στόχος, ωστόσο αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι κατά πόσο το θεωρείτε εφικτό με βάση τα μηνύματα που εισπράττετε εδώ αυτό το τελευταίο διάστημα από την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχω αρκετές μέρες που γυρίζω στην ουσιαστικά δείχνει ανάδειγμα το απειλητικό αποτέλεσμα σχεδόν κάθε φορά σε κάθε εκλογές, στις εκάστοτε εκλογές. Αυτή τη φορά τα πράγματα, εγώ τουλάχιστον από τον κόσμο, παίρνω μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και πολύ μεγάλη χαρά. Αποδοχή από όλους, που σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με το πρόσωπο του Φώτη Κουβέλη. Και σίγουρα μια, το μόνο που μου λένε είναι ότι είναι ο πιο αξιόλογος πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη αποδοχή. Έχει χαρακτηριστεί για τη συνέπειά του και τη σταθερότητά του. Από εκεί πέρα για το ποσοστό που με ρωτήσατε, σαφώς θέλουμε να βάλουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς πιστεύουμε σε αυτά που αντιπροσωπεύουμε και σε αυτά που θέλουμε να πρεσβεύουμε. Πιστεύουμε ότι μας αξίζει η τρίτη θέση. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ξέρει ότι όπως την προηγούμενη φορά, όπως λέει ο Κουβέλης, σηκώσαμε την διερευνητική εντολή από κάτω και προσπαθήσαμε να σχηματίσουμε την κυβέρνηση με αυτό το μικρό ποσοστό που μας έδωσε. Αν αυτή η δύναμη που έχουμε την επόμενη φορά στις 5 μέρες είναι μεγαλύτερη, θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κυβερνηθεί όσο πιο κατάλληλα γίνεται ο τόπος προς το ωφελημότερο και το πιο συμφέρον για το καλό.
18 για τις συνεργασίες και όλα αυτά. Ακούγεται τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει πιθανότητα σε περίπτωση που τη νέα κυβέρνηση δεν στηριχθεί από δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει περίπτωση να μην στηριχθεί και από τη Δημοκρατική Αριστερά. Εννοείται ότι ό,τι στάση τηρήσει το ΠΑΣΟΚ, ό,τι θα τηρήσουμε κι εμείς. Δεν έχει υποθέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Σίγουρα δεν ενδιαφερόμαστε. Ενδιαφερόμαστε για τη στάση του κύριου Βενιζέλου όσον αφορά την προγραμματική σύγκληση και ό,τι άλλο έχει να πει. Από εκεί και πέρα έχουμε τις δικές μας προτάσεις, τις δικές μας κόκκινες γραμμές, που είναι πάρα πολύ σαφείς και είναι οι μόνες που δεν έχουν αλλάξει. Όλοι έχουν έρθει στα λόγια μας, όπως ξέρετε, και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Από εκεί και πέρα έχουμε τη στάση μας και τη θέση μας. Και θέλουμε οι υπόλοιποι να δούμε αν μπορούμε να συμβαδίσουμε αυτά. Εμένα προσωπικά, επειδή συμμετέχω και σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, και εδώ με ενοχλεί όταν οι ερωτήσεις που απευθύνονται στην Δημοκρατική Αριστερά είναι κάθε αυτό για συνεργασίες. Είμαστε ένα κόμμα που έχει δείξει ότι θέλει να πάει προς το ωφελημότερο του τόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε ηλεκτρική επιτέλεια σε κανένα. Δεν θα δώσουμε σε κανένα ηλεκτρική επιτέλεια. Πρέπει να όλοι να συγκλίνουμε και να κάνουμε αγωγές υποχωρήσεις ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Η παραμονή της χώρας στο ευρώ είναι αξία διαπραγμάτευση. Κυρία Φωτά, από την εφημερίδα του Φιλίππου Μητρέλη. Δεδομένου ότι η χώρα της 18 Ιουνίου πρέπει να κυβερνηθεί. Και λόγω του ότι ο Φώτης ο Κουβέρης στις προηγούμενες εκλογές 6 Μαΐου δεν συνεργάστηκε τελικά για το λόγο του ότι ήθελε και το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Αυτή τη φορά με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα θα συνεργαστεί χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Να διατυπώσω λίγο διαφορετικά αυτό που είπατε. Δεν είναι ότι δεν συνεργάστηκε επειδή δεν συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ότι με το 6% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε το 35% του ελληνικού λαού που ψήφισε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία με αυτόν τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο, όπως ξέρουμε, που θα μπορούσαν να κάνουν κυβέρνηση, να κάνουν σύσταση κυβέρνησης. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να δώσουμε αριστερό άλλο σε μια συνέχιση συγκεκριμένη πολιτική. Πάμε σε δεύτερες εκλογές για να μην υπάρχει καμία επώνυα ή να μην υπάρχουν οι δικαιολογίες ότι ο κόσμος ήταν εμβρασμό ψυχής, ότι υπήρχε αγανάκτηση. Ζητούμε αυτή την Κυριακή να υπάρχει πολύ συνετή ψήφος. Αυτό θέλουμε. Ψήφος που να έχει να κάνει με λογική και να έχει στραμμένο το βλέμμα προς το καλό του τόπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα θέλαμε να συμμετέχει γιατί ιδεολογικά όπως είμαστε πάρα πολύ κοντά. Από εκεί και πέρα οι θέσεις που έχει καθορίσει ο καθένας καθορίζουν και το προφίλ του και το τι αντιπροσωπεύει και πού θέλει να στραφεί η χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να ξαναπάμε σε εκλογές με την προοπτική να είναι πρώτο κόμμα. Έβαλε το κομματικό του συμφέρον πάνω από το εθνικό. Θα θέλαμε, όπως ξέρετε, και πρώτη μου φώτη κουβέντα να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση την προηγούμενη φορά. Δεν θέλησε να πάρει το ρίσκο του και τις ευθύνες του ο κ. Τσίπρας. Ελπίζουμε μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής και ξέροντας το πρώτο κόμμα, αν δεν γίνει κάτι προς το αριστερό προοδευτικό μέτωπο που θα θέλαμε εμείς να γίνει η κυβέρνηση και το έχουμε πει σαφώς πολλές φορές, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση να έχει ιδεολογικό επίπεδο, θα κάνουμε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας όπως την ονομάζουμε και θα είναι πάνω σε αυτές τις κόκκινες γραμμές που θέσαμε και τις προγραμματικές μας θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι ναι, θα συνεργαστούμε και με τα άλλα κόμματα πάνω σε αυτές τις βάσεις που είπα. Το μόνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε ότι δεν θα συνεργαστεί με αφαιρέγγια πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει και συγκεκριμένο πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν έχει σημασία ότι αν το πρώτο κόμμα που θα βγει θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός θα καθοριστεί από όλους και δεν θα έχει να κάνει με πολιτικές που εφαρμόστηκαν ως τώρα και μας έκανα στην καταστροφή. Πάλι ερώτηση υπάρχει. Θα συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό ότι και ο πρόεδρος ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε ότι θα κάνει το παν για να έχουμε κυβέρνηση μετά από αυτές τις εκλογές. Έτσι, κατά συνέπεια, συμφωνώ με τις εκλογές της συνεργασίας μου. Δηλαδή και χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όχι. Πάνω στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Όταν θα πέσουν προγραμματικές συμφωνίες με φερέγγια πρόσωπα, με όλα αυτά που λέει και θέτει η Δημοκρατική Αριστερά. Για να ελαφρύνω και λίγο την ατμόσφαιρα, κάποια στιγμή δεν ξέρω αν έχετε δει το σποτάκι της Δημοκρατικής Αριστεράς που λέει όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Δυστυχώς ξέρουμε ότι οι ιδεολογίες, όχι δυστυχώς, ευτυχώς οι ιδεολογίες είναι καθαρές. Πρέπει και οφείλουν να είναι καθαρές των κομμάτων.
αλλά οι καιροί θέλουν συσχετισμούς, θέλουν υποχωρήσεις και θέλουν και αυτό που ζητάει ο κόσμος, λύσεις και αποτέλεσμα. Χωρίς κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Όπως είπα και πριν, θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε σε μια κυβέρνηση αριστεράς, αριστερού προοδευτικού προσίου ή κεντροαριστεράς, θα το θέσω έτσι. Αλλά σε περίπτωση που ο Κύπρος, τη Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά πάρει αυτές τις περίφημες 50 έδρες, για να κάνουμε κυβέρνηση θα πρέπει να κάνουμε όλοι υποχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και με το ΣΥΡΙΖΑ, αν πρώτος έτσι. Φυσικά. Το θέσω έτσι γιατί. Γιατί όμως αυτό δεν έγινε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Σας είπα γιατί το. Γιατί το 6% που μας είχε δώσει ο Λιός δεν μπορούσε να μας δώσει άλλοθη για να γίνει κάτι τέτοιο και δεν το θέλαμε. Δεν θέλαμε να υποστηρίξουμε αυτές τις πολιτικές. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε ώστε ο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού να αντιπροσωπεύεται στη Βουλή και χωρίς τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν ήταν δυνατό την προηγούμενη φορά. Αυτό σε τοπικό επίπεδο να ρωτήσω εγώ ποια είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνετε από τους τοπικό επίπεδο. Τοπικό επίπεδο. Τα μηνύματα τα οποία παίρνετε από τον κόσμο είναι διαφορετικά από αυτά τα κλώνα της έκτης. Σε τοπικό επίπεδο πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Θα πάμε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Για τον λόγο και μόνο ότι ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, έχουν αναγνωρίσει καθαρήν την καθαρότητα του λόγου, την πολιτική μας και όλη τη θέση, την καθαρή θέση που κρατήσαμε τόσο πριν τις 6 Μαΐου αλλά και μετά την 6η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Πιστεύω ότι θα αναγνωρίσω η τοπική κοινωνία της Πρέβαλης και θα είμαι σαν τάμιψη γι' αυτό. Θα μας έχω το κόμμα. Σας έχω. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Χρυσή Αυγή, θέλουμε σύγκρουση ιδεών, δεν θέλουμε βία και μισανοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.